Σήμερα θα ήθελα να μεταφερθούμε στη σφαίρα της μεταφυσικής και της παραψυχολογίας, συνεχίζοντας έναν φάκελο που είχαμε ανοίξει με τα medium, τους μάγους, τους αστρολόγους και τους εξορκιστές. Νομίζω ότι για να μεταφερθούμε σε αυτή τη σφαίρα πρέπει να μεσολαβήσει μία μαγική εικόνα, αυτή του σήματος της εκπομπής μας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στον κίτρινο τύπο για σήμερα για να ασχοληθούμε με ένα θέμα που σίγουρα θα μπορούσε να θεωρηθεί και πιασάρικο κατά την τηλεοπτική γλώσσα και κουτσομπολίστικο, αλλά από την άλλη πλευρά και ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος από την ύπαρξή του είχε αυτή την τάση της αναζήτησης στον πνευματικό χώρο. Είχε, αν θέλετε, και την τάση της ανάτασης. Και βεβαίως γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, χωρίς να θέλω οπωσδήποτε να ενοχλήσω μέσα σας αυτή την κουτσομπολίστικη διάθεση, θα περάσω κατευθείαν στο θέμα μου, που είναι πολύ ενδιαφέρον, στο θέμα μας δηλαδή, ή αν θέλετε θα συνεχίσουμε αυτήν την έρευνα, την οποία διατάραξε η επικαιρότητα, η χαρδαβέλιος επικαιρότητα, χωρίς αυτό να είναι υπονοούμενο για τον φίλο μου τον Κώστα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα τραγικά όσα συνέβησαν αυτές τις μέρες. Να σας στήσω πρώτα τους προσκεκλημένους μου, που είναι πολλοί και ενδιαφέροντες. Πολλοί, θα έλεγα, όχι πάρα πολλοί, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα και τον κίτρινο τύπο είναι. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Χριστινάκης, θεολόγος, πρόεδρος του Οργανισμού Πρόληψης Εγκλήματος. Ποιο εγκλήματος, κύριε Χριστινάκη? Γενικά. Του θρησκευτικού εγκλήματος? Όχι, όχι. Α. Του εγκλήματος γενικά, ο σκοπός είναι να προληφθούν τα εγκλήματα, διότι είναι πολύ καλύτερο από το να γίνει το έγκλημα και μετά να παίρνεις μέτρα. Μάλιστα. Ο Χρήστος Ντούβλης, πρόεδρος των Ελλήνων Αστρολόγων. Του σώματος. Του σώματος, γιατί υπάρχουν διαφορετικά σώματα, κύριε Ντούβλη. Σωματεία υπάρχουν. Σωματεία υπάρχουν. Το σώμα είναι συγκεκριμένο αυτό. Είναι ένα συγκεκριμένο. Και ποιους εκπροσωπείτε, κύριε Ντούβλη? Εκπροσωπούμε μία συγκεκριμένη μερίδα αστρολόγων με κάποιους συγκεκριμένους, υποτίθεται, τίτλους ποιότητας. Λέω το υποτίθεται γιατί γενικότερα τα πάντα τελούν υπό αίρεση στην εποχή μας. Βέβαια, είστε γνωστός από την τηλεόραση, είστε ένας άνθρωπος της τηλεόρασης και εσείς όπου τα πρωινά βγαίνετε και σχολιάζετε τα άστρα. Στο μεταξύ μας. Στο μεταξύ μας. Μία εκπομπή που την έχω παρακολουθήσει και εγώ πολλές φορές και αυτό είναι ωραίο να διαφημίζουμε και κάποιες εκπομπές των συναδέλφων μας, εν πάση περιπτώσει. Για να δείξουμε ότι δεν υπάρχει εμπάθεια. Η διαστητική κυρία Ελένη Κικίδου. Ένα από τα πιο γνωστά medium, έτσι λέγονται. Medium, σας ενοχλεί εσάς ο τίτλος αυτός? Με ενοχλεί επειδή κυκλοφορεί όλη αυτή η τραγική κατάσταση τελευταία. Μάλιστα. Μετά το θάνατο του Τανάγρα. Που ήταν ο δάσκαλός σας. Μαθήτρια. 7 ετών με πήγανε. Θεωρείτε σημαντικό το πέρασμα του Τανάγρα σε αυτό τον χώρο? Μα είναι πασίγνωστο αυτό. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά είναι ο κύριος Θάνος Τηλιανός, ψυχολόγος, φίλος της εκπομπής πλέον. Πάνω από δύο φορές γίνεστε φίλος. Από τρεις συνεργάτες και την πέμπτη τηλεοπτικός αστέρας. Όχι, εδώ δεν θα καείτε. Και ο κύριος Αλέξανδρος Λαγκαδάς, διαστημικός συγγραφέας. Ναι, έχω ασχοληθεί με την έρευνα του διαστήματος και έχω γράψει σχετικές μελέτες. Αν υπάρχει ζωή στο διάστημα. Διάβαζα ότι έχετε τελειώσει τη Βαρβάκιο σχολή, ότι έχετε παρακολουθήσει μαθήματα αστρολογίας, ότι έχετε γράψει. Όχι αστρολογίας, αστρονομίας. Αστρονομίας, συγγνώμη. Ξέρετε, εδώ γίνεται το μεγάλο λάθος,
Όχι, εσείς εκ παραδρομής. Ναι, πολλοί άνθρωποι δύσκολα το διαχωρίζουν. Όχι, εύκολα το διαχωρίζουμε πλέον. Εσείς βεβαίως. Ήρθαν ποτέ σε εσάς να τους πείτε τη τύχη τους? Αναφιβόλως όχι, αλλά σε πολλές εκπομπές συγχαίωνε το αστρολογία με το αστρονομία. Ο κύριος Ντούβλης, αν τον ρώταγα για τους πλανήτες, θα ήξερε να μου απαντήσει όμως. Είχε γίνει, είμαι και μαθηματικός. Έχουμε κοινή προπαίδεια με τον κύριο Λαγκαδά. Τώρα, πώς γίνεται ένας άνθρωπος με μια τέτοια πρακτική εκπαίδευση να ασχολείται και να πιστεύει στα άστρα? Έχετε διαπιστώσει μέσα από τη μαθηματική επιστήμη ότι υπάρχει σχετισμός της τύχης μας, του πεπρωμένου μας? Η μαθηματική επιστήμη περισσότερο εργαλείο ελέγχου των καταστάσεων και των φαινομένων. Πιστεύετε σε αυτό, κύριε Ντούβλη, ή το κάνετε πιστεύω. Γιατί όχι, ανακαλύψατε στην πορεία πως 1968. Μπορείτε να ασκήσετε και το επάγγελμα του αστρολόγου βιοποριστικά? Ναι, μα δεν θα το ασκούσα, αν δεν είχα... Υπάρχουν τόσα πολλά επαγγέλματα, θα μπορούσα να ανοίξω φροντιστήρια που είναι περισσότερο προσοδοκόρα. Δεν συμφωνώ εδώ, γιατί ένας αστρολόγος διάσημος βγάζει περισσότερα λεφτά από έναν μαθηματικό. Όχι, ένας έντιμος επαγγελματίας ιασδήποτε κατηγορία στη σύγχρονη Ελλάδα δεν βγάζει καθόλου πολλά χρήματα, αν είναι έντιμος. Κύριε Χριστινάκη, ένα απλό ερώτημα. Εσείς θα πηγαίνατε στην κυρία Κικίδου να βρείτε το ρολόι σας που χάσατε, ένα αντικείμενό σας? Ή μια σκέψη ενός ατόμου. Ή μια σκέψη ενός ατόμου. Εγώ και πιστεύω όσοι πιστεύουν τα ίδια με μένα, ποτέ. Όχι. Εγώ. Το θεωρείτε αυτό ότι παραβαίνει τους κανόνες, εγώ τους το ηθικούς, τους θρησκευτικούς? Ασφαλώς, καταρχήν υπάρχουν ιεροί κανόνες που το απαγορεύουν, αλλά πέρα από αυτό και λογικά εγώ δεν το δέχομαι, και να μην υπήρχαν δηλαδή αυτοί οι ιεροί κανόνες. Το λέω αυτό γιατί διαβάζοντας εδώ το βιογραφικό της κυρίας Κικίδου, βλέπω να υπάρχουν αναφορές στην Ακρόπολη, στην Ακρόπολη, στις εφημερίδες εποχές, βραδινή, στα θέαματα, στην απογευματινή, στη Μακεδονία, στον ελληνικό βορρά, στον ανεξάρτητο τύπο, στο περιοδικό Γυναίκα, στον θεατή, στην Αθηναϊκή. Και επίσης μία σειρά από κόσμο εδώ πέρα. Και έξω. Βλέπω ότι ο τύπος έχει φιλοξενήσει με ευνοϊκά σχόλια. Και έξω πιο πολύ από εδώ. Αυτό το θεωρούν το προπατορικό αμάρτημα του τύπου κάποιοι συνανθρωποί μας, ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την διαφήμιση, εξωθεί τα πράγματα και άτομα που δεν έχουν την απαραίτητη παιδεία τα οδηγεί στα χέρια των αστρολόγων, των medium και των μάγων. Στους εκμεταλλευτάς. Στους εκμεταλλευτάς. Παρ' όλα αυτά όμως εσείς... Και οριάζει η εκμετάλλευση. Εσείς θα πηγαίνατε στον κύριο Χριστινάκη να εκμυστηρευτεί το πρόβλημά σας, να του πείτε... Στον θεολόγο. Όχι, στον πρόεδρο του Οργανισμού Πρόληψης Εγκλήματος. Θα του λέγατε, αφού θέλετε να προλάβετε το έγκλημα, να σας πω εγώ, ας πούμε, πώς μπορείτε. Να το αποφύγετε. Ναι. Με φέρνει σε δύσκολη θέση, γιατί σήμερα εγώ πάνω κάτω τους βλέπω λίγο εγκληματίες όλους. Δεν μου λέτε τώρα. Πώς θα μπορούσαμε να εκπλήξουμε τον κύριο Χριστινάκη? Να, επειδή διαβάζω εδώ πέρα ότι σύμφωνα με την Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών υπό την προεδρία του Άγγελου Τανάγρα, σας απένιμαν στην διαισθητική, είναι εσάς δηλαδή, Ελένη Κικίδου, το βραβείο τηλεπάθειας μεταβιβάσεως τηλεπαθικής μεταβιβάσεως σκέψεως για την εξαιρετική επίδοση δίνει συνετέλεση υπό του 1936 στην επιτυχία των πειραμάτων μακράς αποστάσεως, αναφερθέντος το ονόματος, του ονόματος σε φήμωση στα διάφορα ξένα επιστημονικά περιοδικά. Πώς θα μπορούσατε, ας πούμε, να τον κάνετε να πιστέψει? Να τι πείτε, να πιστέψει, αφού ξέρει ότι και οι μεγάλοι μύστες είχαν την έκτη αίσθηση. Μάλιστα. Ο Χριστός, ο Μωυσής, ο Μωάμεθ, όλοι αυτοί είχαν την έκτη αίσθηση. Πώς, για να τον πείσετε όμως να σκατατάξει στους μεγάλους μύστες στην κατηγορία αυτή. Ήταν υποβολή ή αυθυποβολή. Θα πρέπει κάτι να του κάνετε εδώ πέρα, να τον εντυπωσιακό. Να του πείτε τι σκέφτηκε για εσάς πριν έρθει σε αυτό το τραπέζι για μένα. Θέλω να ξέρω τις μύχιες σκέψεις του. Τι σκέπτεται για σένα? Ναι, γιατί άλλη μια φορά που είχαμε τη χαρά να βρεθούμε εδώ πέρα, έληξε αυτό το τραπέζι επεισοδιακά. Γιατί? Όχι. Όχι επεισοδιακά, με την έννοια ότι πάντα υπάρχουν αντίθετες. Τι μπορεί να σκέφτηκε ο κύριος Χριστινάκης για μένα? Κύριε Χριστινάκη, με συγχωρείτε. Για μένα ξέρετε ποια είναι η θρησκεία, η συνείδηση. Και αυτό που είπε ο Χριστός, ο οποίος ήταν μεγάλος φιλόσοφος, αγαπάτε αλλήλους. Καλά, εγώ αυτό εφαρμόζω από το πρωί ως το βράδυ. Και αν αυτό το κάναμε όλοι και κυρίως στα παιδιά μας,
δεν θα καταφεύγανε σε αυτό το χάλι που είναι. Ναι, αλλά σας ρώτησε ο κύριος Τριανταφυλόπουλος κάτι, πώς θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε. Ναι, μια επίδειξη θα μπορούσατε να του κάνετε των δυνατοτήτων. Το αγαπάτε αλληλούς δεν χρειαζόμεθα μέντιουμ, το λέει και ο Χριστός. Εσείς τι μπορούσατε να προσφέρετε ώστε να πείσετε ότι πράγματι δεν πρόκειται για μια εκμετάλλευση, αλλά πρόκειται για κυρία κάτι. Κυρία Κικίδου, θα σας πω εγώ, ας διευκολύνω, θα μπορούσατε να του κάνετε μια πρόβλεψη, ως με τι θα πάθει. Πρόβλεψη, ναι. Πρώτα απ' όλα εγώ δεν πιστεύω. Τι κακό θα τον βρει μέσα σε αυτή την εκπομπή. Α, αυτό θα τον βρει. Αυτό, θα το βρει αυτό το κακό. Λέτε. Και θα θέλω... τον βρει και από μένα. Αυτό δεν θέλω να πάω. Είναι πρόθεση. Σε εσάς, κύριε Στυλιανέ, θα εμπιστευόσασταν εσείς την κυρία Κικίδου? Ως ψυχολόγος. Ναι, σαν ψυχολόγος. Εγώ δέχομαι ότι μπορεί να υπάρχει διαίσθηση στον άνθρωπο αλίμονο. Άλλο θέμα η διαίσθηση και η με ατομική άσκηση, η ανάδειξη αυτού του, της ιδιότητος και άλλο θέμα η πρακτική της εφαρμογή. Μάλιστα. Τώρα, εσείς έχετε ζήσει στην Γαλλία, σπουδάσατε εκεί. Εγώ σέβομαι, έχω διαβάσει και έχω μελετήσει. Έχετε παράθυρα, είστε ανοιχτός, δεν είστε ναι, σίγουρα, άτομο. Σίγουρα, οπωσδήποτε. Θα μπορούσατε να δεχτείτε την σοφία της, θα μπορούσατε να δεχτείτε. Θα μπορούσα να, δεχτώ τη διαίσθησή της. Είμαι επιφυλακτικός, λέω και πάλι, όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή αυτών των πραγμάτων. Δέχομαι ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία αγνοούμε. Δέχομαι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της εγκεφαλικής λειτουργίας, π.χ. που αγνοούμε. Έτσι είναι. Δυνάμεις. Οπότε εκεί κάποιος είναι ανοιχτός. Τώρα αρχίζει ο πανικός από εδώ και πέρα. Να δούμε ο αστρονόμος μας όμως ή ο μελετητής, έτσι, γιατί ερευνητής. Δεν γνωρίζω ότι η πτυχία έχετε, μην παρεξηγηθούν και οι αστρονόμοι. Ερευνητής, συγγραφέας. Και συγγραφέας, μάλιστα. Έχετε εκτιμάτε τους αστρολόγους? Καθόλου. Καθόλου. Γιατί? Θεωρώ μυθοπλασία και μάλιστα πολλές φορές λένε κάτι το απαράδεκτο. Επιστήμη. Μα δεν είναι ούτε επιστήμη ούτε ψευδοεπιστήμη. Ο κύριος Ντούβλης απέναντι που είναι και μαθηματικός. Τον εκτιμώ μεν, αλλά την ασχολία και τα πιστεύω του όχι. Θέλω να πω ότι όντως ο ίδιος μαθηματικός δεν είναι ο άνθρωπος κατά ανάγκη να γύρτης. Είναι ένας επιστήμονας που έχει διαπιστώσει κάποιες σχέσεις. Έχει αισθάνεται δηλαδή ότι το αντικείμενο των μαθηματικών μπορεί να βρει εφαρμογή στην αστρολογία, έτσι δεν είναι, κύριε Ντούβλη? Δεν είπα αυτό. Ο αναφιβόλος δεν είπα αυτό. Δεν τον εμπιστεύεστε όμως? Καθόλου. Όχι προσωπικό στον κύριο Ντούβλη. Δεν πιστεύω στην αστρολογία. Ναι, δεν είπα για τον κύριο Ντούβλη. Ναι, δεν πιστεύω στην αστρολογία καθόλου. Όπως βλέπετε καθόλου. Λοιπόν, οι σχέσεις μεταξύ των προσκεκλημένων μας δεν είναι οι καλύτερες. Και αυτό υπόσχεται μια συναρπαστική εκπομπή. Θα ήθελα να πάμε σε ένα απόσπασμα από την προηγούμενη εκπομπή. Όταν φιλοξενήσαμε εδώ τον Πιτ Παπαδάκο, θα δείτε αυτό το τελευταίο απόσπασμα μιας διαμάχης με μια πελάτησά του, που συμπτωματικά υπήρξε και φιλοξενούμενη της δικής μας εκπομπής για το πρόβλημα της κόρης της που είχε απομακρυνθεί σε κάποια αμονή. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας αυτής, η συγκεκριμένη γυναίκα που ζει κάπου στην κεντρική Ελλάδα απίφθινε μια κατηγορία εναντίον του Πίτ Παπαδάκου, ότι δηλαδή της απέσπασε μεγάλα χρηματικά ποσά και βέβαια το χειρότερο, της απέσπασε κάποιο ποσό για τους συνεργάτες της εκπομπής μας. Δόθηκαν οι αμοιβαίες εξηγήσεις, διαψεύστηκαν όλα αυτά. Εγώ όφιλα να το κάνω, ήμουν επιθετικός, όχι για την τιμή των όπλων, αλλά γιατί καλό είναι στις μέρες που ζούμε τέτοια πράγματα να τα ξεκαθαρίζουμε. Δείτε αυτό το απόσπασμα και θα επανέλθουμε. Μου κάνει μία πρόταση ο σύζυγος και μου λέει, μπορείτε να κάνετε μάγια, κύριε Παπαδάκο? Την ώρα εκείνη σηκώνομαι, το έχω σε κασέτα. Σηκώνομαι στην ταβέρνα και φεύγω. Λέω, συγγνώμη, πάω να φύγω. Και με παρακαλούνε να καθίσω. Και μου λένε μαζί με την κοπέλα που είχαμε μαζί, ότι εντάξει, κάνανε λάθος. Λέει ο σύζυγος, επάνω στην αγανάκτησή μου, αν και μάγια μπορώ να κάνω να την πάρω, θα την πάρω. Και γυρίζει και μου λέει, μπορούμε να την απακάγουμε. Ψέματα λέει. Θα μπορούσα να βοηθήσω. Ψεύτης. Απαγωγίας δεν γίνομαι. Είσαι ψεύτης. Ούτε μάγια κάνω. Κυρία Μαρία. Και πήρα το αυτοκίνητό μου και φεύγω. Εξάρτητα τράβηξα. Δεν μου λέτε. Έφτασα μέχρι το Πλαταμόνα. Μετά έφτασα μέχρι το Πλαταμόνα. Πήρε 200.000 για τα έξοδα των παιδιών. Ποιο σα είπε, κύριε, ότι θα έρθω τσάπα? Ποιο σα είπε ότι έχετε υπηρέτε? Ποιο σα είπε ότι θα έρθω τσάπα? 200.000 για τα έξοδα των παιδιών. Ένα 200.000 για τα παιδιά. Το σκάι, γιατί θα έρθω τσάπα εγώ?
Δεν το κατάλαβα. Σας είπα, είπα ότι τα παιδιά του Σκάι και τον κύριο Καρταφυλόπουλο και τον κύριο Γιώργο εδώ. Γιατί δεν δείχνετε το πρόσωπό σας, κύριε. Μισά λεπτά. Γιατί δεν δείχνετε, κύριε, το πρόσωπό σας. Ανοίξτε λίγο το πρόσωπό σας, κύριε. Το πρόσωπό σας. Αυτές τις εξπεράσεις. Εγώ παραδέχομαι ότι το πήρα. Δείχτε το πρόσωπό σας. Ένα λεπτό. Που κλαίτε και να κάνετε το. Εσύ στείλατε το κορίτσι μου. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εσύ το στείλατε το κορίτσι μου. Είπε κάτι σοβαρό όμως. Και να σας πω τι μου είπε, γιατί πήγε. Πήγαινε κάθεσε κάτω. Πείτε μας δείχτε το πρόσωπό σας. Δείχτε το πρόσωπό σας. Όχι, δεν είναι υποχρεωμένο να το δείχτε το πρόσωπό σας. Εγώ σα είπα να πήρα, τα παίρνω, είμαι επαγγελματία. Το πρόσωπό σα θα το δείξετε. Δεν είναι υποχρεωμένο. Έχετε υπηρέτες. Δεν είναι υποχρεωμένο. Λοιπόν, κυρία Μαρία. Ο καθένα τσάπα επάνω. Για πείτε μας κάτι, κύριε Μαρία. Για τα έξοδα του Sky. Όχι, τα δικά μου. Για το Sky. Το είπα στο τηλέφωνο, ψέματα λες. Προφάστηκες για το Sky, για τα παιδιά του Sky και τα πήρες με τη μάνια και έβγες για τη Λάρισα. Τι... Και άρχισες τα παιδιά να αμαλάτες στα τρίκαλα. Το είπαμε ότι το Sky πληρώνει παραγωγή, το είπαμε. Κύριε Παπαδάκο. Λέει ψέματα. Λέω ψέματα εγώ. Το προκαλώ τώρα να δείξει την πόλη, λέει ψέματα. Να μας μιλήσει η κυρία Μαρία. Λέει ψέματα, είναι ένα από. Κυρία Μαρία. Κυρία... Δεν πάω παντελονιά, κύριε. Μισό λεπτό, κυρία Μαρία. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το ξέρω εγώ αν φορά πάντα. Λοιπόν, για σταματήστε. Δεν πάω παντελονιά, δεν πάω παντελονιά, κύριε Παπαδάκος. Δεν τρέπεστε λίγο. Σας παρακαλώ. Κύριε Εσείς είστε η αιτία που φύγε το παιδί στο μοναστήρι. Θέματα λέτε. Λοιπόν. Εσείς. Τι δεν πήγαμε στο μοναστήρι, δεν μάθαμε γιατί. Κυρία Μαρία, ναι. Μισό λεπτό, κύριε Παπαδάκο. Κύριε Παπαδάκο, σταματήστε. Δεν μιλήσαμε με την κοπέλα στο μοναστήρι. Τι έγινε, κυρία Μαρία, λοιπόν, για πείτε μας. Λοιπόν, ξεκίνησε και λέει θα κάνω μια κάλυψη. Θα μου δώσει τις 500.000. Ο Τριανταφυλόπουλος θα πάρει. Ο Τριανταφυλόπουλος θα πάρει τη δουλειά. Μάγκη, Μάγκη. Ποια δουλειά. Εντελώς ψέματα. Σαν κάλυψη. Εντελώς. Εσύ το παιδί και εγώ τα λεφτά. Εντελώς ψέματα, Μάγκη. Μάγκη, συνέβη τέτοιο έχω πράγμα. Μάρτυρα. Έχω μάρτυρα, διαψέτω μου, ήθελα να κάνω μάγια και εκτός από μάγια μου είπε να κάνω παγωγή. Και επειδή εκτέθηκα στον Τριανταφυλόπουλο, γι' αυτό τον λόγο και μαλώσαμε. Δείχτε το πρόσωπό σας, έχετε ψυχή. Τώρα που είπατε το όνομα, μπορεί να το δείξει κιόλα. Δείχτε το πρόσωπό σας. Δεν θέλει. Ένα λεπτό. Σέφτρα. Ένα λεπτό. Έστειλε το παιδί στο μοναστήρι. Θα σταματήσετε. Γιατί το έστειλε. Εγώ δεν θα επιμείνω περισσότερο στο συγκεκριμένο θέμα. Απλώς ήταν ένας συνδετικός κρίκος με την σημερινή εκπομπή για να επανέλθουμε στην έρευνα αυτή. Θέλω όμως να είστε σίγουροι ότι δεν θα επιτρέψουμε σε τέτοιου είδους καταστάσεις, αν θέλει τέτοιου είδους καταστάσεις, να εφέρπουν πίσω μας, ανάμεσά μας, δίπλα μας, μπροστά μας και τέτοιου είδους φήμες. Και αυτό γιατί τιμώ τους συνεργάτες της εκπομπής μας, γνωρίζω ότι δεν υπάρχει καμία μα καμία πιθανότητα να έχουν τέτοιου είδους, επαναλαμβάνω, σχέσεις είτε με τον κόσμο είτε με τους πελάτες των Medium. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Χριστινάκη, ότι όφυλα να αντιδράσω και μάλλον αντέδρασα με ήπιο τρόπο. Δεν είναι ευχάριστο να ακούς ότι ταυτόχρονα με το ρεπορτάζ εκινείτο ως με πελατειακή σχέση το Medium και βέβαια έδιδε την υπόσχεση στην συγκεκριμένη γυναίκα πως θα την βοηθήσει να έρθει και η κάμερα και η τηλεόραση και οι reporters. Είναι ό,τι πιο δυσάρεστο μπορούσα να ακούσω. Και βέβαια όφυλα να καλέσω εδώ και εκείνο και τη γυναίκα αυτή, η οποία δεν ήθελε να ακούσει το όνομά της και δεν το επιθυμεί. Καταλαβαίνετε ότι ζει σε μια μικρή κοινωνία στην κεντρική Ελλάδα και σκεφτείτε ότι έχει δύο παιδιά επιστήμονες, σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικονομική δυνατότητα και όμως αισθάνονται πως εξαπατήθηκαν. Ήσασταν εκεί. Ναι, ναι. Παρακολουθήσατε. Και δίπλα ακριβώς. Και ακριβώς δίπλα. Και αισθανόσασταν άβολα. Πολύ. Είδατε λοιπόν πόσες φορές ερχόμαστε σε δύσκολη θέση. Πολύ, διότι εκεί χάνεται, μάλλον πολλές φορές χάθηκε και ένας επιστημονικός λόγος. Μάλιστα. Δεν λέω πολύ σοβαρός, αλλά εν πάση περιπτώσει τέτοιος που να επέτρεπε να μπει το θέμα λίγο σε βάθος. Λοιπόν, εμείς σε βάθος θα προχωρήσουμε και επειδή πολλοί από εσάς τηλεφώνησαν και ζήτησαν να προχωρήσουμε, βεβαίως θα προχωρήσουμε, βεβαίως θα σκεπάσουμε, θα ξεσκεπάσουμε τέτοια περιστατικά και βεβαίως θα κλείσουμε τα αυτιά μας στα διάφορα μηνύματα που έρχονται από εδώ και από εκεί, γιατί ξέρετε, ο μεγαλύτερος σύμμαχος αυτών των καταστάσεων είναι η ίδια η τηλεόραση, οι ίδιοι δημοσιογράφοι, τα ίδια τα έντυπα. Θα ήθελα να πάμε στο κεφάλαιο του εξορκισμού. Ο πατέρας Νικόλαος Βορυνιώτης,
Είναι κληρικός του παλαιού ημερολογίου, λειτουργεί στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στην Πλάκα, στην οδό Διοσκούρων 6, σε αυτή τη διεύθυνση. Διαθέτει δική του ομάδα, αυτόνομη. Έχει κατηγορηθεί ότι παρέσυρε πολλά παιδιά στην ομάδα του, δημιουργώντας οικογενειακές τραγωδίες. Και να σημειώσουμε πως είναι καθερεμένος από το νέο ημερολόγιο, αλλά δεν χαίρει και της εκτίμησης πολλών ομάδων του παλαιού ημερολογίου. Θα δείτε ακριβώς το τι συμβαίνει μέσα σε αυτή την εκκλησία. Θα δείτε τον Μεσαίωνα εδώ. Πήγαμε μία κρυφή κάμερα, απ' έξω περίμενε και η κανονική κάμερα του σταθμού μας. Έγιναν πάρα πολλά επεισόδια, στο συγκεκριμένο φιλμ εξορκίζει μία κοπέλα. Δείτε τι συμβαίνει εκεί. Σαν την κέστα, τη οδύνη, τη πύρη τη. Είστε τα παιδιά σάκη. Για σάκη, σαν τη σάκη. Επειδή μου ζούσε δεύτερη τη γη, κακή συλλήψη, και χάρισε τη καρπό και υγεία, έφυγε από μια απόλαυση. Σε τη χάρη σου, τσεπιστιά σου. Τη χάρη σου, στην παιδιά να πείσω. Τη διάνοια τη. Τη διόνοια τη. Τα μάτια τη. Την Παρασκευή. Τα μάτια της και την ορακότητα χαρισέ της. Τα μάτια της. Με κόλαβο, με κούφμα, με μάσκαρο, με κόλαβο, με κόλαβο, που κάνουμε του. Είναι μολυσμένο αυτό. Είναι τραγικά αυτά που βλέπετε και πολλοί μπορεί να υποστηρίξουν ότι παρακολουθήσαμε άλλο ένα προκλητικό φιλμ, ρεπορτάζ. Δεν είναι έτσι όμως. Κύριε Κίδου, είδα ότι ανατριχιάσατε, φρίξατε. Ανατριχιάσατε, διότι είναι μεσαίωνας. Λοιπόν, θέλω να πάω στον ψυχολόγο, τον κύριο Στυλιανό. Πώς είναι δυνατόν πλάσματα με φανερά τα ψυχολογικά προβλήματα που έχουν να οδηγούνται μέσα σε εκκλησίες, σε ναούς και να ακολουθούν οι σκηνές που βλέπουμε? Ναι, και εδώ μιλάμε και για μια συνυπευθυνότητα μεγαλύτερη, δηλαδή πέραν από τους γονείς αυτού του πραγματικά δυστυχού πλάσματος, οι οποίοι πιθανόν για λόγους άγνοιας, αμορφωσιάς, δεν ξέρω τι, φανατισμού, οδηγούν ένα ασθενή εκεί και τον υποβάλλουν σε αυτό το κολαστήριο. Καλά, ο ασθενής υποβάλλεται στο κολαστήριο. Γνωρίζετε τι παθαίνουν όσοι το παρακολουθούν εκεί, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γνωστοί, οι υπόλοιποι. Δηλαδή, όλα αυτά, για όλα αυτά η πολιτεία δεν επεμβαίνει. Δυστυχώς όχι. Θα δείτε τι πάθαμε εμείς. Δυστυχώς όχι. Θα παρακολουθήσετε τι πάθαμε εμείς, κύριε Χριστινάκη. Παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή. Η εκκλησία είναι αυτή? Όχι, βέβαια. Όχι. Αλλά ποια είναι?
Η Εκκλησία πρώτα απ' όλα δεν έχει, παρόλο που το φιλμ ήταν λίγο σκοτεινό και δεν είδαμε πάρα πολύ καθαρά τις σκηνές, αν διέκρινα καλά, μέχρι και χτυπήματα είδοντο και ξύλο θα έλεγα ή κάτι ανάλογο. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα η δαιμόνια έχει βγάλει ο Ιησούς Χριστός, έτσι έχουμε περιγραφές στην Καινή Διαθήκη, με ήπιον τρόπο, χωρίς να χτυπήσει, χωρίς να τραυματίσει, χωρίς να πληγώσει. Επετίμησε το πνεύμα, λένε οι Αγίες Γραφές, και έφυγε. Διαλόγου μόνο. Θα κάνουμε ένα μικρό λέμε τι λένε διαφωνή, οι κυρία Κικίδου, για να δούμε τώρα. Υπάρχει το δεύτερο μέρος του εξορκισμού. Θα δείτε ότι εκεί ο παπάς βάζει στο στόμα της κοπέλας το αίμα του Αγίου Νικολάου. Δηλαδή πράγματα, θα έλεγε κανείς, έτσι δηλώνει, θα το ακούσετε, ιδωλολατρικά. Επιτρέψτε μου όμως να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά να επιστρέψουμε πάλι εδώ.